πολιτικού ανδρός, ο οποίος άχνα δεν έβγαλε, και αν δείτε πώς φέρθηκε στον Ερντογάν, θα πάρετε σοκ. Για να μην σας πω στη G20 πώς φέρθηκε ο Μακρόν στον Ερντογάν, για δώσε μου το βίντεο πριν κλείσουμε, για να καταλάβετε, σας λέω, ο Μακρόν στον Ερντογάν που βρίζονται. Το έδειξε κανένα κανάλι αυτό? Όχι. Δείτε λοιπόν πώς ο Μακρόν συμπεριφέρεται στον Ερντογάν στη σύσκεψη των G20. Δώσε μου το βίντεο. Αγκαλίτσες. Σας λέω, μην τρώτε παπά. Έχουμε ομοί παραβίες του διεθνούς δικαίου στη Συρία. Βομβαρδίζονται άμαχοι. Οι Αμερικανοί σιωπούν, οι Ρώσοι σιωπούν, ο Μακρόν σιωπά, οι Αραβικές χώρες σιωπούν. Δεν τους νοιάζει που σφάζονται άνθρωποι. Δεν τους νοιάζει που σκοτώνονται παιδιά. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Το διεθνές δικαίου είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Μεγάλο παραμύθι. Απλά εμείς το επικαλούμαστε εδώ για εσωτερική κατανάλωση, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης, σας μιλούν για διεθνές δίκαιο, γιατί νομίζουν ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχε ποτέ. Το λένε εμείς εδώ για να καλλιεργούν το φοβικό σύνδρομο στον Έλληνα ότι μόνο με το διεθνές δίκαιο θα σωθούμε. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία παραβίασε το διεθνές δίκαιο με την ΑΟΣ, όταν έκανε μειωμένη επίρρεια με Ιταλία και Αίγυπτο, εις βάρος της Ελλάδος, εις βάρος των χωρικών υδάτων, εις βάρος αποκλειστής οικονομικής ζώνης. Παραβίασε ο Μητσοτάκης και ο Ρέγκας στο Διεθνές Δίκαιο και επικαλούνται οι ίδιοι το Διεθνές Δίκαιο για να σωθούν. Ή να μας σώσουν οι ξένοι. Όσο έσωσαν τους Αρμενίους από τα νύχια του Αζερβαϊτζάν οι ξένοι, το Διεθνές Δίκαιο, όσο έσωσε το Διεθνές Δίκαιο της Σερβία από βομβαρδισμούς των Αμερικανών, όσο έσωσε στο αυτό που στη Συρία που γίνονται οι βομβαρδισμοί τους Σύριους αλλά και τους Κούρδους το Διεθνές Δίκαιο, άλλο τόσο θα σώσει και τους Έλληνες, αν συμβεί που κι άλλο θα ακούει η επίθεση ο Ερντογκάν, η επίθεση Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος. Σας δουλεύουν, σας πραγματικά ασχημονούν στη λογική σας. Όταν βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για το ακριβό ρεύμα, και ο ίδιος έκανε τους παρόχους ενέργειας. Ο ίδιος. Με νόμε να γίνουν πλούσιοι και να πίνουν το αίμα των Ελλήνων. Όταν βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι είναι απαράδεκτο να κατασκούν σπίτια τα φάντα κερδοσκοπικά, και ο ίδιος έδωσε άδεια στα κερδοσκοπικά φάντα να λειτουργούν και να πάρουν δάνεια ελληνοκόκκινα, τότε πραγματικά είστε άξιοι της μοίρας σας όσοι πιστεύετε αυτόν τον απίστευτο τύπο. Ο οποίος έλεγε με ένα νόμο, με ένα άθρο, έλεγε δημοψήφισμα, έλεγε θα τα αλλάξω όλα, μην πληρώνετε τίποτα, ούτε διόδια τίποτα, και μετά παράτησε τους ανθρώπους, επειδή και αυτοί νόμιζαν ότι ταΐζουν σαν όχι που το έχουν και έχουν λεφτά, ότι δεν θα πληρώναν διόδια, να τραβήξουν στο δικαστήριο και να πληρώνουν 10.000. Αυτός όμως ήταν τέτοιο. Ο κάθε τέτοιος ήταν τέτοιο. Δεν το ενδιαφέρει. Γιατί πολύ απλά με τα ψέματα ανεβαίνουν και γίνονται πρωθυπουργοί ή πρόεδροι κομμάτων. Καταλάβετε το. Τι να πω, ξέρω εγώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σας έχω ένα βίντεο μετά. Θα πάθετε πραγματικά σοκ. Απίστευτο βίντεο, μην αλλάξετε δέκτες.